Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο σχεδιασμός της Ευρωζώνης για την επόμενη μέρα της λήξης του τρίτου προγράμματος διάσωσης έχει αποκρυσταλωθεί και το Eurogroup της 22ης Ιανουαρίου απλά θα βάλει σε μία τάξη τα ζητήματα που αναμένεται να διευθετηθούν ως το τέλος Ιουνίου. Η Ελλάδα δεν θα λάβει επίσημη πιστοληπτική γραμμή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, καθώς δεν θα αιτηθεί κάτι τέτοιο. Για την ασφαλή της έξοδο από το μνημόνιο θα χρησιμοποιήσει το υποδιαμόρφωση κεφαλαιακό μαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο κτίζει με χρήματα από το πρωτογενές πλεώνασμα του 2017, με κεφάλαια που αντλούνται από τις εξόδους στις αγορές, αλλά και με χρήματα που θα λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ειδικά για τον σκοπό αυτό. Στόχος είναι το μαξιλάρι ασφαλείας να αγγίξει τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου η χώρα να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της για ολόκληρο το 2019 και μέρος του 2020. Ασπρόμαυρες είναι οι εκτιμήσεις που διατυπώνουν αναλυτές και επενδυτές για την πορεία των κρυπτονομισμάτων το 2018, καθώς οι αισιόδοξοι αναμένουν εκτείναξη της αγοράς στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ οι απεσιόδοξοι προειδοποιούν ακόμα και για απαγόρευσή τους από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τη Saxo Bank, πάντως, το 2018 θα αποτελέσει έτος όλα ή τίποτα για την αναδυόμενη αγορά των ψηφιακών νομισμάτων. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Επενδυτικής Τράπεζας σχολίασε χαρακτηριστικά πως το κυνήγι των αποδόσεων συνεχίζεται με τους κεντρικούς τραπεζίτες να κλείνουν τα μάτια ελπίζοντας για το καλύτερο. Ξεκινώντας το 2018, για άλλη μια φορά οι ελπίδες αυθονούν ενώ η πραγματικότητα απουσιάζει. Ο Bill Gates το 1999 έκανε 15 τολμηρές για την εποχή προβλέψεις που τότε αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα, αφού πιθανότατα ακούγονταν εξωφρενικές. Και όμως ο Bill Gates, όπως αποδείχθηκε, διαθέτει και μαντικές ικανότητες. Στο βιβλίο που έγραψε λοιπόν σχεδόν 20 χρόνια πριν, προέβλεψε πως θα αναπτυχθούν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σύγκρισης τιμών, οι οποίες θα επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν τις τιμές σε πολλαπλούς ιστότοπους, όπως και έγινε, βλέπε τον δικό μας Scrooge, ότι οι άνθρωποι θα μεταφέρουν μικρές συσκευές που θα τους επιτρέπουν να παραμένουν συνεχώς σε επαφή και να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, έχει γίνει πραγματικότητα ήδη και αυτό, πως θα αναπτυχθούν προσωπικοί βοηθοί που θα μπορούν να συνδέουν και να συγχρονίζουν όλες τις συσκευές με έξυπνο τρόπο, αλλά και να ελέγχουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, αυτό που βλέπουμε τώρα δηλαδή με τους εικονικούς βοηθούς φωνής, όπως η Google Assistant και ο Amazon Alexa, που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και άλλες πολλές προβλέψεις που βγήκαν αλληθινές. Φοβερός. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 845,49 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,95%. Οι τεστ τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.